ένα φεστιβάλ βιβλίου που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του βιβλίου, να παίξουν, να διασκεδάσουν. Έχουμε και τις παιδικές μας δράσεις άλλωστε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες που είναι εδώ σήμερα, που βοήθησαν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, φανερούς και μη για τους δικούς τους λόγους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχω γράψει κάποιο λόγο, η αλήθεια είναι, σαν βιβλιοθηκονόμος, λόγω της ιδιότητάς μου, αλλά και ως λάτρης των βιβλίων, έχω να πω πως μέσα από τα βιβλία γνωρίζεις για την αγάπη, γνωρίζεις για τις παιδικές ανησυχίες, γνωρίζεις για το φόβο, για τη δύναμη, για τον έρωτα. Μέσα από ένα βιβλίο λοιπόν ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, εγώ θα πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα διεξάγεται αυτή η εκδήλωση. Αυτά από μένα. Να καλωσορίσω τον δήμαρχό μας που είναι σήμερα εδώ, τον Γιάννη Κοκαλιάρη. Δήμαρχε, ένα χαιρετισμό και μια καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται όλο αυτό. Είναι το 4ο φεστιβάλ. Αυτό που θέλουμε στο Δήμο Κοζάνης είναι να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και πραγματικά να γίνει φεστιβάλ και περισσότερων ημερών. Ο χώρος σήμερα είναι αυτός, βέβαια, στην πλατεία μας, στην κεντρική πλατεία. Θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Έτσι, με αυτή τη λογική, μπορεί να βρούμε και έναν καλύτερο, πιο όμορφο χώρο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Να ευχαριστήσω και όλους τους εκθέτες και όλους τους χορηγούς και εδώ από τη μεριά μου. Πραγματικά αυτό το φεστιβάλ δίνει, είναι η γνώση και ο πολιτισμός που παίρνουν μέσα από αυτό. Και να πω να τα κατοστήσει. Εμείς θα είμαστε εδώ ως Δήμος Κοζάνης, θα στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ.